Θα δούμε και Ocean και μάλιστα Ocean Blue με τη Μάρσια Θρασιβούλου. Μάρσια, για σένα τι είναι το καλοκαίρι? Καταρχήν καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για μένα το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή, όπως πιστεύω και για πολλούς. Είναι η εξορμήση στην παραλία, περιμένουμε όλες τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και πραγματικά νιώθω ξαναγεννημένη το καλοκαίρι. Είναι κάτι που δεν πρέπει οπωσδήποτε να απουσιάζει από την καρταρόπα μας και αυτό είναι ένα καινούριο μαγιό. Τι χρώματα βλέπεις φέτος να κυριαρχούν? Σίγουρα το μαγιό επιβάλλεται και ως κοπέλες μας αρέσει να έχουμε 2-3 πάντοτε έτσι για να αλλάζουμε στην παραλία. Σίγουρα τα χρώματα τα πολύ έντονα όπως το κίτρινο, το πορτοκαλί, το πράσινο, τα floral prints όπως και τα animal prints είναι πάρα πολύ στη μόδα. Υπάρχουν κάποιοι που προτιμάνε το κλασικό λευκό ή μαύρο. Προτείνεις το μαύρο να το αποφύγουμε, δηλαδή να τολμήσουμε λίγο περισσότερο με χρώμα και στο λευκό. Τι συμβουλή δίνεις, γιατί είναι λίγο τολμηρό το λευκό? Το λευκό ταιριάζει πάρα πολύ σε μαυρισμένο σώμα και ταιριάζει πάρα πολύ σε κοπέλες με πιο λεπτό σώμα. Αντιθέτως, το μαύρο δίνει την αίσθηση ενός πιο λεπτού σώματος, ακριβώς για το χρώμα και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει πάντοτε ένα μαύρο χρώμα στην καρταρόπα του μαγιού μας. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο καλά να είμαστε έτσι λίγο πιο τολμηρές, να τολμάμε να φοράμε χρώματα που αναδεικνύονται και πολύ πιο έντονα σε μαυρισμένο δέρμα. Φυσικά ο ήλιος είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να προσέξουμε λίγο για το λόγο ότι είναι πολύ βλαβερός. Εκτός από χρώματα, από design τι βλέπεις, τι υπάρχει φέτος? Το τριγωνάκι το κλασικό είναι πάντοτε στη μόδα. Υπάρχει το hipster, το οποίο είναι το σορτζάκι, το πιο σγαφτό. Υπάρχει το Brazilian cut. Υπάρχουν διάφορα κοψίματα, όπως είναι για περισσότερη κάλυψη στο πίσω μέρος, περισσότερη κάλυψη στο στήθος. Εξαρτάται πάντα από το σωματότυπο. Δηλαδή, αν μια κοπέλα έχει πολύ μεγάλο ζουγοφούς, για παράδειγμα, θα προτιμήσει να τραβήξει την προσοχή στο επάνω μέρος. Έτσι μπορεί να διαλέξει κάτι σε πιο σκέτο μονόχρωμα από κάτω και κάτι σε εμπριμέ από πάνω, έτσι για να τραβήξει κρατάω τόσο. Και είναι πάρα πολύ κακό αυτό, επειδή όπως είχα αναφέρει και πολλές φορές, είμαι γλυκαντζού. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι σοκολάτες, αλλά σίγουρα πριν το καλοκαίρι προσπαθώ έτσι περισσότερο να γυμνάζομαι για να κρατηθώ και περισσότερο σε φόρμα πριν την παραλία. Βέβαια, για να κρύψουμε κάποιες ατέλειες που λέμε, υπάρχουν κάποια υπέροχα καφτάνια. Ακριβώς, που αυτά είναι απαραίτητα, είναι απαραίτητο αξεσουάρ για την παραλία. Υπάρχουν στη συλλογή Ocean Blue πάρα πολύ ωραία καφτάνια, τα οποία συνδυάζονται και πολύ ωραία με τα μαγιό. Υπάρχουν με διάφορα χειροκεντήματα πάνω τα καφτάνια, έτσι δίνει μια πιο γκλάμουρ νότα στην παρουσίαση σου στην παραλία. Και καλύπτονται και οι ατέλειες και φαίνεσαι και πολύ in και είναι και πολύ sexy. Υπάρχει όμως την περίπτωση ίσως να το παρακάνουμε λίγο με τα πολλά αξεσουάρ στην παραλία? Υπάρχει πάντοτε αυτό το ενδεχόμενο, γι' αυτό και πρέπει να είμαστε έτσι λίγο πιο προσεκτικές. Και όταν λέω προσεκτικές, δηλαδή να μην βαρυφορτωνόμαστε με πολλά κοσμήματα. Μ' αρέσει περισσότερο όταν υπάρχει ένα απλό αξεσουάρ στο λαιμό είτε στο χέρι, αλλά να μην, πάντοτε με μέτρο. Στην παραλία πρέπει να βγαίνουμε όσο πιο φυσικές, όσο πιο ανάλαφρες και γίνεται. Δηλαδή δεν είναι καλά ούτε το μαλλί να είναι πολύ στημένο, ούτε πολύ το make-up. Δηλαδή πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το make-up, επειδή βλέπω πάρα πολλές κοπέλες δυστυχώς που το make-up τους είναι πάρα πολύ έντονο για παραλία και αυτό νομίζω χαλάει γενικά το image, επειδή η παραλία συνεπάγεται κολύμπι. Στο κάτω-κάτω θέλουμε να πάμε να διασκεδάσουμε. Να είμαστε άνετες. Ακριβώς, να είμαστε άνετες. Πρέπει να μπούμε σε αυτό το mood, σε αυτή τη διάθεση του καλοκαιριού, δηλαδή χαλαρά. Να είμαστε πιο χαλαρές, να διασκεδάσουμε και να απολαύσουμε.